Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μετά από αυτή τη μικρή καθυστέρηση. Σύμφωνα με το Λάο Τσε, ένα ταξίδι χιλίων χιλιόμετρων αρχίζει με ένα βήμα. Έτσι και το δικό μου βήμα ως vegan ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια, όταν εκείνη η λεπτή φωνούλα που ακούμε πολλές φορές μέσα μας, να μας λέει ότι μάλλον κάτι δεν κάνουμε καλά, έγινε τόσο δυνατή που με ξεκούφανε. Πώς είναι δυνατόν να αγαπάω τα ζώα, τους σκύλους μου, τις γάτες μου και να τρώω το αρνάκι, το κατσικάκι και πάει λέγοντας. Καθόμενη στο γραφείο μου, πάνω στο οποίο γουργουρίζει ένας πανέμορφος κεραμιδόγατος ο Μπέντζα, χαϊδεύω το κεφάλι της πολυαγαπημένης μου Ρούμπης, θηλυκό ροτβάιλερ 8 ετών, η αρχόντισσα του σπιτιού, ενώ δίπλα της κοιμάται ο Μπάμπης, ένα ημίαιμο πίτμπουλ που μάζεψα πριν από 2 χρόνια από μια χαράδρα στην Πάρνηθα με σπασμένα τα πίσω πόδια. Και καθώς περιβάλλομαι από τόση αγάπη, αναρωτιέμαι πώς θα ήταν ο κόσμος μας άραγε αν σταματούσαμε να ασκούμε βία σε όλα τα υπόλοιπα πλάσματα με τα οποία μοιραζόμαστε αυτό τον πλανήτη Γη. Παρακινούμενη λοιπόν από το επάγγελμα, λειτουργήμα που έχω την ευλογία να ασκώ, θέλησα πλέον να ψάξω επιστημονικά και πέρα από συναισθήματα και ηθική, αν είναι δυνατόν μία έγκυος γυναίκα που βρίσκεται στην πιο ευάλωτη φάση της ζωής της, αφού θέτει τις βάσεις για το ξεκίνημα μιας νέας ζωής, να μπορεί να είναι vegan, δηλαδή να μην καταναλώνει ζώα ή ζωικά προϊόντα. Σε αυτή τη φάση θέλω να σας υποβάλλω κάποια ερωτήματα, να συζητήσουμε μαζί. Ερωτήματα που απασχολούν κάθε άνθρωπο που σκέφτεται να κάνει αυτή τη μετάβαση. Απασχόλησαν και μένα φυσικά όταν το έκανα. Και σαφέστατα πολλάκις δε τις εγγύους. Τι γίνεται με την πρωτεΐνη? Από πού θα πάρω σίδηρο? Και αν εμφανίσω αναιμία, τι γίνεται με το βάρος? Αν δεν πάρω αρκετά κιλά, θα αναπτυχθεί ικανοποιητικά το μωρό μου? Αν σταματήσω να τρώω γαλακτοκομικά, από πού θα πάρω ασβέστιο για να έχω γερά κόκαλα και δόντια εγώ και το μωρό μου? Τι γίνεται με τη σόγια? Είναι μεταλλαγμένη και επομένως επιβλαβής? Και τι γίνεται με το ιστρογόνα που αυτή έχει? Από πού θα πάρω βιταμίνη B12 και D? Αν γίνω χορτοφάγος και άρα τρέφομαι αποκλειστικά με φυτικές τροφές, τι γίνεται με τα φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα και λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειές τους? Τι γίνεται με τα συστατικά των καλλιντικών που απορροφώνται από το δέρμα μας? Εν τέλει, είναι ένας vegan τρόπος διατροφής και γενικά διαβίωσης υγιεινός ή και υγιεινότερος από το δυτικού τύπου που έχουμε τις τελευταίες δεκαετίες υιοθετήσει? Και ενδείκνει ταυτός και για τις γυναίκες που βρίσκονται σε εγκυμοσύνη? Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να εξετάσουμε το βιγκανισμό στην εγκυμοσύνη. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι έχουμε το καλύτερο δυνατό συνδυασμό. Αν συνδυάσουμε βιγκανισμό ως φιλοσοφία και στάση ζωής με την κατανάλωση φυτικών τροφών κατά το δυνατόν μη επεξεργασμένων, δηλαδή whole food, plant-based diet. Τελικά τι ισχύει με τις πρωτεΐνες? Οι απαιτήσεις του οργανισμού σε πρωτεΐνη μπορεί να ικανοποιηθούν ικανοποιητικότατα σε μία vegan διατροφή, αρκεί να καταναλώνουμε ποικιλία φυτικών τροφών και ικανοποιητικό αριθμό θερμίδων. Είναι 2 πολύ σημαντικές προϋποθέσεις. Τελικά, από πού θα πάρουμε τις πρωτεΐνες μας? Υπάρχουν πάρα πολλές φυτικές τροφές, που θα τις δούμε και λίγο παρακάτω, που περιέχουν πρωτεΐνες. Γενικά, να πούμε ότι οι πρωτεΐνες αποτελούνται από αμινοξέα. Τα αμινοξέα, δηλαδή, είναι τα δομικά συστατικά των πρωτεϊνών. Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει ανάγκη από 20 αμινοξέα.
Τα 11 από αυτά τα παράγει και ο ίδιος, γι' αυτό λέγονται μη βασικά. Τα υπόλοιπα 9 όμως δεν είναι ικανός να τα παράγει από μόνος του. Πρέπει οπωσδήποτε να τα προσλάβει από τις τροφές, γι' αυτό λέγονται και βασικά. Είναι αλήθεια ότι λίγες φυτικές τροφές περιέχουν και τα 9 βασικά αμινοξέα. Και αυτό ήταν το κριτήριο που έκανε τους επικριτές της χορτοφαγίας να στηριχτούν επάνω εκεί και να πούν ότι αν καταναλώνουμε φυτικά τρόφιμα θα εμφανίσουμε ανεπάρκεια πρωτεϊνών. Αυτό είναι μύθος. Γιατί? Διότι όλα τα βασικά αμινοξέα μπορούμε να τα προσλάβουμε από τις φυτικές πρωτεΐνες. Αν καταναλώνουμε μια ποικιλία φυτικών τροφών κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν υπάρχει ανάγκη για συνδυασμούς πρωτεϊνικών πηγών σε κάθε γεύμα. Γενικά ένα 10 με 20% των πρωτεϊνών πρέπει να αποτελούν το καθημερινό μας διαιτολόγιο. Στην εγκυμοσύνη θέλουμε ένα 10% επιπλέον για τις εγγύους δευτέρου και τρίτου τριμήνου. Και από πού λοιπόν βρίσκουμε τις πρωτεΐνες στα φυτικά τρόφιμα, στα όσπρια, και όταν λέμε όσπρια, ρεβίθια, φάβα, ροβίτσα, λούπινα, τόφου και τα προϊόντα αυτής, τέμπε, σόγια, φασόλια, άσπρα, μαύρα, μαυρομάτικα, κόκκινα, γίγαντες, γίγαντες άσπρους, γίγαντες καφέ, φακές, κόκκινες, μαύρες. Δηλαδή βλέπετε ότι είναι απίστευτες οι δυνατότητες που έχουμε. Ψευδοδημητριακά, κοινόα, κεχρί, αμάρανθο, πράσινα φυλλώδη, αρακά, ρόκα, ξηρή καρπή, αμύγδαλα, καρύδια, φιστίκια υγιεινής, κάσιους, σπόροι, κολοκυθόσποροι, ηλιόσποροι, σπόροι τσία. Τι γίνεται λοιπόν τώρα να δούμε λίγο και με το σίδηρο. Είναι αλήθεια ότι όλες οι έγκυες γυναίκες έχουν αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν έλλειψη σιδήρου. Γιατί σε εκείνη τη φάση της ζωής μας οι απαιτήσεις σε σίδηρο διπλασιάζονται. Το ξέρατε όμως ότι μια καλά σχεδιασμένη vegan διατροφή μπορεί εύκολα να καλύψει τις απαιτήσεις αυτής της περίοδου σε σίδηρο. Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για την παραγωγή των αιμοσφαιρινών. Μέσω αυτών μεταφέρεται οξυγόνο σε όλο το σώμα. Χωρίζεται σε ανόργανο, μη εμικό, που υπάρχει στα φυτά, και σε οργανικό, εμικό, που υπάρχει στα ζώα. Είναι αλήθεια ότι ο σίδηρος από τις ζωικές τροφές απορροφάται σε πολύ μεγάλο ποσοστό, απορροφάται κατά 20 έως και 30%. Ενώ η απορρόφησή του από τις φυτικές τροφές είναι πολύ πιο περιορισμένη, απορροφάται μόνο 1 έως 10% και παίζουν και άλλοι παράγοντες ρόλο στην απορρόφησή του. Άρα, αν τρώμε κρέας, θα έχουμε πολύ σίδηρο στο αίμα μας. Αυτό αρχικά ακούγεται πολύ καλό. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι. Διότι ο ανθρώπινος οργανισμός δεν έχει την ικανότητα να μπορέσει να διαχειριστεί την περίσσια του εμικού σιδήρου με αποτέλεσμα να τον συσσωρεύει. Η συσσόρευσή του όμως έχει συνδεθεί πια με ανάπτυξη καρκίνου, αυξημένο κίνδυνο καρδιακών νοσημάτων και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη. Αντιθέτως, το σίδηρο που παίρνουμε από τα φυτά, ο οργανισμός μας τον διαχειρίζεται ικανοποιητικότατα. Αν έχουμε αυξημένο ποσοστό σιδήρου στο αίμα μας, τότε αυτός δεν θα απορροφήσει από το έντερο. Εάν δεν έχουμε επάρκεια σιδήρου, ο οργανισμός μας θα απορροφήσει το σίδηρο που χρειάζεται. Μία πολύ μεγάλη μελέτη, η EPIC που έγινε το 2013, σύγκρινε 33.000 κρεοφάγους με 18.000 χορτοφάγους και 2.500 vegan και βρήκε ότι οι vegan ήταν εκείνοι που είχαν τα υψηλότερα επίπεδα πρόσληψης σιδήρου. Η μεγαλύτερη δηλαδή ικανότητα να απορροφήσουν σίδηρο από τις τροφές τους. Και τι μπορούμε να, σε ποιες τροφές καταρχήν βρίσκουμε το σίδηρο? Μαύρη σταφίδα, το ελληνικό superfood, αποξηραμένα σίκα, αποξηραμένο θυμάρι, φρέσκος βασιλικός, αγκινάρα, το βλέπετε και στη φωτογραφία,
Λαχανίδα, μαϊντανός, σπανάκι, αρακάς, φακές, μαύρα φασόλια, σπόρι τσία, σπιρουλίνα και ο κατάλογος συνεχίζεται. Μπορούμε να διπλασιάσουμε την απορρόφηση φυτικού σιδήρου αν μαγειρέψουμε όσπρια και σιτηρά μαζί με σκόρδο και κρεμμύδι. Επίσης, αν τα μουλιάσουμε προτού τα μαγειρεύσουμε για 12 ώρες. Και μπορούμε να τέτραπλασιάσουμε την απορρόφηση σιδήρου από το έντερό μας, εάν γίνει ταυτόχρονη λήψη τροφίμων που περιέχουν βιταμίνη C, λεμόνι, πορτοκάλι, φράουλες και πολλά άλλα. Και μειώνεται η απορρόφησή του, αν γίνεται ταυτόχρονη λήψη καφέ, μαύρου τσαγιού, κακάου, κόκκινο κρασιού και γαλακτοκομικών. Και εδώ στα γαλακτοκομικά είναι η μεγάλη διαφορά vegan και χορτοφάγων, διότι οι χορτοφάγοι, επειδή καταναλώνουν γαλακτοκομικά, μπλοκάρουν την απορρόφηση σιδήρου. Κάτι που δεν συμβαίνει στους vegans και επειδή πολλές μελέτες τα συμπεριλαμβάνουν χορτοφάγους και vegan μαζί, βγαίνουν και λάθος συμπεράσματα ότι οι vegan έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σιδήρου. Οι έγκυες γυναίκες, κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου, θα πρέπει να παίρνουν συμπληρώματα σιδήρου, ώστε να μην εμφανίζονται αναιμίες κατά τη διάρκεια αυτή την τόσο σημαντική, όπως είπαμε, στη ζωή μας. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, τι άλλο, από το βάρος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Κανονικά, στο πρώτο τρίμηνο δεν αυξάνουμε καθόλου τις θερμίδες μας. Στο δεύτερο τρίμηνο αυξάνουμε τις θερμίδες μας κατά 340 ημερησίως. Δηλαδή, μιλάμε για μια μέτρια αύξηση των θερμίδων. Αν το καλοσκεφτείτε, 340 θερμίδες ισοδυναμούν σε μια μπανάνα, ένα μήλο και ένα χλάδι. Και that's it. Στο τρίτο τρίμηνο μιλάμε για 450 θερμίδες. Θα μπορούσαμε να πούμε γενικά ένα αβοκάντο και μια μπανάνα. Και αυτό με την προϋπόθεση ότι η γυναίκα έχει κανονικό σωματικό βάρος στην αρχή της εγκυμοσύνης και δεν είναι υπέρβαρη. Είναι αλήθεια ότι μια υγιεινή, σωστά σχεδιασμένη φυτική διατροφή παρέχει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη ενός υγιέστατου νεογνού και επιπλέον για να έχουν οι μέλουσες μητέρες ικανοποιητικό σωματικό βάρος, το οποίο τις προστατεύει από προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια της κοιήσεως, όπως διαβήτη κοιήσεως, υπέρταση και προεκλαμψία. Η προεκλαμψία είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση που εμφανίζεται προς το τέλος της εγκυμοσύνης. Έχουμε αυξημένη αρτηριακή πίεση, γενικευμένα ειδήματα και λεύκωμα στα ούρα, επιλόχιο κατάθλιψη και σαφέστατα αυξημένα ποσοστά κεσαρικών τομών όταν πάρουμε πολλά κιλά βάρος. Το μέσο σωματικό βάρος γέννησης νεογνών από vegan μητέρες δεν διαφέρει σημαντικά από αυτά που τα νεογνά που γεννήθηκαν από μητέρες παμφάγες. Και αυτή, αν δείτε παρακάτω, είναι έρευνα του 1977. Ας μιλήσουμε λίγο και για τη βιταμίνη B12. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική βιταμίνη για την παραγωγή ενέργειας. Θα πρέπει οι vegan να παίρνουν σε όλη τη ζωή τους B12? Και τι γίνεται γενικά με την έλλειψη της παγκοσμίως στο γενικό πληθυσμό? Καταρχήν να πούμε ότι η έλλειψή της μπορεί να προκαλέσει αναιμία, περιφερική νευροπάθεια και άνοια. Παράγεται αποκλειστικά από μικροοργανισμούς που ζουν στο έδαφος και στο νερό. Στο έδαφος οι μικροοργανισμοί αυτοί, ας γυρίσουμε λίγο πίσω, βρίσκεται στις ρίζες των φυτών. Στο νερό βρίσκεται στο φυτοπλανκτόν. Τα ψάρια τρώνε το φυτοπλανκτόν και έτσι αποκτούν B12 και τα μεγαλύτερα ψάρια τρώνε τα μικρότερα και έτσι έχουν και αυτά B12. Στο έδαφος το πρόβλημα είναι με την εντατική καλλιέργεια των εδαφών, γιατί χρησιμοποιούμε πολύ έντονες και μεγάλες ποσότητες φυτοφαρμάκων, οπότε αυτοί οι μικροοργανισμοί καταστρέφονται. Επιπλέον, στις μέρες μας, με την εντατική ακτινοτροφία, τα ζώα ζουν σταυλισμένα, άρα δεν βόσκουν, και αφού δεν βόσκουν, δεν μπορούν να φάνε αυτούς τους μικροοργανισμούς.
Και τέλος, χορηγούμε στα ζώα πολύ μεγάλες ποσότητες αντιβιωτικών, για να μην κολλήσουν διάφορες ασθένειες επειδή ζουν συγκεντρωμένο πολλά μαζί. Αυτά τα αντιβιωτικά όμως καταστρέφουν και τους οργανισμούς, τους μικροοργανισμούς του εντέρου των ζώων, και άρα τα ζώα, ακόμα και αν φάνε την B12, δεν μπορούν να την απορροφήσουν. Μία μικρή παρένθεση εδώ με την χρήση των αντιβιωτικών στα ζώα είναι ότι έχουμε και το φαινόμενο της αντιβιωτικής αντίστασης. Δηλαδή, τα μικρόβια πια είναι πολύ ανθεκτικά στα αντιβιωτικά από την εκτεταμένη χρήση που κάνουμε και επομένως δεν μπορούμε να ελέγξουμε ικανοποιητικά τις λοιμώξεις. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2050 θα έχουμε 10 εκατομμύρια θανάτους ακριβώς λόγω της αντιβιωτικής αντίστασης. Τι γίνεται λοιπόν με την B12? Η B12 εμπλουτίζει τις ζωοτροφές των ζώων, αφού είδαμε ότι δεν γίνεται αλλιώς να την πάρουν, ή χορηγούνται κατευθείαν συμπληρώματα B12 στα ζώα, τα οποία είναι πολύ πιο οικονομικά από αυτά των ανθρώπων και δεν υπόκεινται και στην αυστηρή νομοθεσία και τους αυστηρούς ελέγχους που υπόκεινται τα συμπληρώματα όταν είναι για ανθρώπινη χρήση. Άρα, οι πανφάγοι λαμβάνουν την B12 τους μέσα των συμπληρωμάτων που χορηγούνται στα ζώα. Είναι αλήθεια ότι η ικανοποιητική πρόσληψη B12 από φυτικές τροφές δεν μπορεί να γίνει. Ναι, οι vegan πρέπει να παίρνουν σε όλη τη ζωή τους B12. Και επίσης να εμπλουτίζουν την εβδομάδα τους με διάφορα τρόφιμα ενισχυμένα σε B12, φυτικά γάλατα, δημητριακά πρωινού και διάφορα άλλα. Στις δε εγκυμονούσες γυναίκες θα πρέπει να παίρνουν B12 όχι σε μορφή πολυσυμπληρωμάτων, αλλά καθαρό B12, που για καλύτερη απορρόφηση καλό θα είναι να μασχέται λίγο-λίγο στο στόμα ή να την πιπηλάμε κάτω από τη γλώσσα. Σόγια η πολυσυζητημένη. Τελικά είναι η σόγια μεταλλαγμένη? Καταρχήν να πούμε ότι η σόγια μεταλλάχθηκε, δηλαδή τροποποιήθηκε γενετικά, όχι για να τραφούν οι vegan και ενδυνάμει vegan του πλανήτη, αλλά για τη μαζική εκτροφή των εκατομμυρίων ζώων που ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται. Άρα, να ενημερώσω όσους δεν το γνωρίζουν, ότι όσοι καταναλώνουν ζώα έχουν καταναλώσει, έχουν φάει απίστευτες ποσότητες μεταλλαγμένης σόγιας και σαφέστατα συνεχίζουν να την καταναλώνουν μέσω των ζώων και των ζωικών προϊόντων που καταναλώνουν. Και έτσι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τα γάλατα από σόγια, το τόφου, τέμπε και όλα τα προϊόντα σόγιας, τα οποία έχουν και πιστοποίηση ότι η πρώτη ύλη τους είναι μη γενετικά τροποποιημένη. Ένα άλλο θέμα που δεν γνωρίζουμε συχνά για τη σόγια είναι ότι αυτή περιέχει φύτο ιστρογόνα ή ισοφλαβώνες, δηλαδή φυτικά ιστρογόνα. Τα φυτικά ιστρογόνα ανταγωνίζονται τα ιστρογόνα του ανθρώπινου οργανισμού ως προς τους υποδοχείς. Δηλαδή, πάνε τα φυτοϊστρογόνα και κάθονται στους υποδοχείς, στους οποίους θα πηγαίνανε τα ιστρογόνα τα ανθρώπινα, και με αυτόν τον τρόπο δεν αφήνουν τα ιστρογόνα να δράσουν. Άρα, πολύ πιθανό, δεν έχει αποδειχθεί ακόμα, αλλά υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι προστατεύει από καρκίνο του μαστού. Μια άλλη κατηγορία τροφίμων που προκαλεί πολύ μεγάλη αναστάτωση η ιδέα του αποκλεισμού της από τη διατροφή μας είναι τα γαλακτοκομικά. Γιατί αμέσως τίθεται το ερώτημα από πού θα προμηθευτούμε το απαραίτητο ασβέστιο. Βέβαια, δεν να πούμε για τα γαλακτοκομικά, ότι περιέχουν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες αντιβιωτικών και ιστρογόνων και άρα δεν είναι και τόσο υγιεινά όσο πιστεύαμε. Ποια τρόφιμα φυτικά περιέχουν ασβέστιο? Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, μπρόκολο, αποξηραμένα σίκα, τόφου, τέμπε, ταχίνι, αμύγδαλα, σουσάμι, σπόροι τσία, γλυκοπατάτες και άλλα. Αλλά θα ήθελα λίγο να προσέξουμε το νερό της βρύσης. Διότι το νερό της βρύσης περιέχει ικανοποιητικές ποσότητες ασβεστίου, όπως και το μεταλλικό νερό που είναι πλούσιο σε ασβέστιο, το οποίο απορροφάται πάρα πολύ ικανοποιητικά από τον ανθρώπινο οργανισμό.
Και εδώ να ξανατονίσουμε ότι μία vegan διατροφή μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σε λήψη ασβεστίου. Βέβαια, η πρόσληψή του πρέπει να συνδυάζεται με χαμηλή διαιτητική πρόσληψη νατρίου, δηλαδή αλατιού, με άσκηση και με ικανοποιητικά επίπεδα βιταμίνης B12 και D. Το ασβέστιο είναι πολύ σημαντικό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερα ποσά ασβεστίου στην εγκυμοσύνη και λιγότερα κατά το θυλασμό. Και τι γίνεται τώρα με τα ωμέγα 3 και το ιόδιο. Τα προμηθευόμαστε, όπως ξέρουμε περισσότεροι, από τα ψάρια. Όμως, με την τεράστια μόλυνση που έχουμε δημιουργήσει στο υδάτινό μας περιβάλλον, η οποία δεν είναι άμυρη επιπτώσεων, τα ψάρια, όπως πια πολλοί κόσμος γνωρίζει, περιέχουν βαρέα μέταλλα. Υδράργυρος, μόλυβδος και πολλά άλλα. Επομένως, μία από τις πιο συχνές οδηγίες πια που δίνονται στις εγκυμονούσες είναι να μην καταναλώνουν τόνο, ξυφία, σολομό. Και να μην ξεχάσουμε και τα μικροπλαστικά, που είναι κάτι καινούριο, έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες και δεν γνωρίζουμε για τα μικροπλαστικά τι μας επιφυλάσσει η μοίρα μας. Να είστε σίγουροι όμως ότι τα νέα δεν θα είναι και πολύ ευχάριστα. Τα ωμέγα 3, λοιπόν, στη φυτική διατροφή, μπορούμε, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικά για την ομαλή καρδιακή λειτουργία και για την ανάπτυξη των ματιών και του εγκεφάλου. Και μπορούμε να τα λάβουμε από τον τριμμένο λιναρόσπορο, από το λινέλαιο, που είναι το λάδι από το λιναρόσπορο, από σπόρους τσία, από καρύδια και φυσικά από συμπληρώματα από μικροάλγη. Και όταν λέμε μικροάλγη, εννοούμε φύκια. Το δε ιόδιο, το οποίο είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία του θηρεοειδή αδένα και για να έχουμε καλό ανοσοποιητικό σύστημα, μπορούμε να το προσλάβουμε από το ιωδιούχο αλάτι. Μισό κουταλάκι του γλυκού ιωδιούχο αλάτι καθημερινά είναι ικανοποιητική ποσότητα για να καλύψει τις ανάγκες ενός μέσου ανθρώπου. Αν και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά να γίνεται περιορισμένη λήψη άλατος, στις vegan έγκυες συνιστούμε να παίρνουν ένα κουταλάκι του γλυκού ημερησίως, μια και δεν κινδυνεύουν από ανάπτυξη αυξημένης αρτηριακής πίεσης. Άρα, αν καταναλώσουν λίγο παραπάνω αλάτι για αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής τους, δεν κινδυνεύουν από προβλήματα υγείας. Παρ' όλα αυτά, αν υπάρχει αντένδειξη, μπορεί να γίνει λήψη συμπληρώματος και σε αυτή την περίπτωση. Και τι γίνεται με τη βιταμίνη D. Η βιταμίνη D είναι πάρα πολύ σημαντική κατά τη διάρκεια της κοιήσεως. Μπορούμε μόνο από την έκθεσή μας στον ήλιο να την πάρουμε και από λήψη συμπληρωμάτων. Και η έλλειψή της στην εγκυμοσύνη μπορεί να προκαλέσει προεκλαμψία, διαβήτη κοιήσεως, πρόωρο τοκετό, γέννηση λιποβαρούς νεογνού, ελλείμματα στην ανάπτυξη των οστών του εμβρίου και εμφάνιση νεογνικού άσθματος. Εδώ πέρα, η βοήθεια του κοινού πάλι κάτι λείπουν από τις διαφάνειες, αλλά θα σας το πω. Ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων θα θέλουν να κάνουν τη μετάβαση στις φυτικές τροφές, ανησυχούν ότι και τα φυτά περιέχουν πάρα πολλά φυτοφάρμακα και χημικά που δεν είναι καλά. Μα και τα φυτά είναι γεμάτα φυτοφάρμακα. Και εδώ θα στηριχθώ σε μια πάρα πολύ αξιόλογη εργασία της Ελένης Πρίφτη, χημικού, το 2018. Και θα ήθελα να σας απευθύνω ερώτηση, αν κάποιος από εσάς ξέρει τι είναι η βιοσυσσόρευση. Βιοσυσσόρευση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο αυξάνει σταδιακά η συγκέντρωση μιας τοξικής ουσίας στους οργανισμούς μιας βιοκοινότητας από τα χαμηλότερα προς τα υψηλότερα τροφικά επίπεδα. Λοιπόν, είπαμε ότι οι τοξικές ουσίες μεταφέρονται μέσω της βροχής στο υδάτινο περιβάλλον, μέσω των ψαριών στα υπόλοιπα ζώα και τελικά κορυφή της αλυσίδας, ο άνθρωπος.
Όσο χαμηλότερα βρισκόμαστε στην τροφική αλυσίδα, δηλαδή τα φυτά είναι κάτω-κάτω στην τροφική αλυσίδα, έχουν πολύ λιγότερη επιβάρυνση σε τοξικούς παράγοντες. Όσο ανεβαίνουμε όλο και πιο ψηλά, τόσο συσσωρεύονται περισσότερες τοξικές ουσίες. Και εδώ να πούμε ότι αυτές οι τοξικές ουσίες, και μιλάμε για βαρέα μέταλλα, μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο, όπως και διοξίνες. Οι διοξίνες είναι πάρα πολύ υποεπτές για καρκινογενέσεις και έχουν ένα πολύ μεγάλο χρόνο ημίσιας ζωής. Δηλαδή, για να μειωθούν στο 50% της αρχικής τους ποσότητας, θέλουμε από 3 έως και 30 χρόνια. Όλες αυτές οι ουσίες είναι λιπόφιλες, δηλαδή διαλύονται στο λίπος. Επομένως, τα φυτά, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν λίπος, δεν μπορούν να περιέχουν τέτοιες ουσίες, δεν συσσωρεύονται σε αυτά. Στα ζώα όμως συσσωρεύονται στο λιπόδι ιστό των ζώων. Και όταν εμείς καταναλώνουμε τα ζώα, πολύ πιο εύκολα πια περνάει σε εμάς και δεν μπορούμε να τα αποβάλουμε και με τα ούρα, γιατί είπαμε ότι είναι λιπόφιλες και όχι υδατοδιαλυτές. Άρα δύσκολα μπορούμε και να τις διαχειριστούμε. Και εδώ θέλω πολύ χαρακτηριστικά να σας δείξω ένα παράδειγμα, ότι θα πρέπει κάποιος να φάει 8.000 τόνους φυτών για να προσλάβει την ίδια ποσότητα φυτοφαρμάκων όσο αν καταναλώσει 1 κιλό κρέας. Φανταστείτε τη διαφορά δηλαδή. Και πάμε να πούμε λίγο για τη βιοδιαθεσιμότητα. Τι είναι η βιοδιαθεσιμότητα? Είναι η ικανότητα που έχει μία τοξική ουσία να διαπεράσει τα τυχώματα του εντέρου και να επιδράσει χημικά με τα κύτταρα του οργανισμού ώστε να προκαλέσει βλάβη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πιο απλά, η βιοδιαθεσιμότητα είναι τι ικανότητα έχει μια ουσία να προκαλέσει βλάβες. Στα φυτά, λοιπόν, όταν τρώμε φυτά, επειδή υπάρχουν φυτικές ίνες, οι φυτικές ίνες εμποδίζουν τις τοξικές ουσίες να τις απορροφήσει το έντερο. Κάτι που δεν γίνεται με τα ζώα. Όταν τρώμε ζώα, απορροφούνται αυτές πάρα πολύ εύκολα. Και εδώ έχουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του καδμίου, το οποίο είναι βαρύ μέταλλο που υπάρχει στα φυτοφάρμακα. Σε μελέτες που έγιναν, βρέθηκε ότι η συγκέντρωση καδμίου στο αίμα χορτοφάγων ήταν μεγαλύτερη, αλλά προς έκπληξη, ο κίνδυνος καρκινογένεσης μικρότερος, γιατί το κάδμιο λήφθηκε σε μη βιοδιαθέσιμες μορφές, επειδή καταναλώθηκε από φυτικές τροφές. Και τι γίνεται με όλες αυτές τις τοξικές ουσίες? Δυστυχώς, πάνω-πάνω στην τροφική αλυσίδα είναι τα μωρά μας, που πάει να πει ότι ένα έμβριο υφίσταται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση της επιλογής μιας παμφαγικής διατροφής. Διότι τα μωρά μας επηρεάζονται από τους τοξικούς παράγοντες, όσο είναι ακόμα μέσα στην κοιλιά μας από τον πλακούντα, αλλά και από το μητρικό γάλα της μητέρας. Και από μελέτη που έχει γίνει, βρέθηκε ότι η ημερήσια πρόσληψη διοξινών από βρέφη που θυλάζουν μπορεί να είναι τόσο υψηλή, ώστε να είναι 80 φορές υψηλότερη από αυτή των ενηλίκων. Και εδώ να προσθέσουμε ότι οι ενήλικες έχουν πολύ μεγαλύτερη ικανότητα αντίδρασης στους τοξικούς παράγοντες από ένα έμβριο. Ας μιλήσουμε όμως λίγο και για το δέρμα μας, για να καταλάβουμε πόσο σημαντικά είναι τα συστατικά των καλλυντικών. Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο ανθρώπινο όργανο. Φτάνει σε βάρος μέχρι και 12 κιλά, καταλαμβάνει το 15% του βάρους του ανθρώπινου σώματος, καλύπτει όλη την επιφάνεια, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 2 τετραγωνικά μέτρα, και είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό όργανο, γιατί μέσα από αυτό, αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον, γίνεται απορρόφηση ουσιών. Επομένως, μπορούμε να απορροφήσουμε διάφορα συστατικά που περιέχουν τα προϊόντα περιποίησης που συνήθως χρησιμοποιούμε σχεδόν καθημερινά. Επομένως, αυτά τα προϊόντα, τα καλλυντικά, αν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες, εννοείται ότι θα εμφανιστούν παθολογικές καταστάσεις.
Και εδώ έρχεται να μιλήσουμε για την πλέον γνωστή ουσία που χρησιμοποιείται ως φυσική κόκκινη χρωστική και είναι η καρμίνη ή κοχυλίνη, η οποία προέρχεται από το σώμα, από σκαθάρια που παίρνουμε τα θηλυκά έντομα και τα αυγά τους από τους κάκτους στην έρημο των Άνδεων. Τη χρησιμοποιούμε σε πάρα πολλά προϊόντα, ενδεικτικά μόνο θα αναφέρω μερικά. Κραγιόν, όσες κυρίες φοράτε κόκκινο κραγιόν και δεν έχει πιστοποίηση vegan, μάλλον είναι από αυτά τα ντομάκια. Lip gloss, ρούζ, πούδρες, βερνίκια νυχιών, γιατί ναι, και μέσω των νυχιών γίνεται απορρόφηση ουσιών, προϊόντα μαλλιών, αλλά και σε πάρα πολλά φαγητά και τρόφιμα, παγωτά, καραμέλες, τσίχλες, μαρμελάδες κτλ. Και θα έλεγε κανείς, και τι πειράζει να περιέχουν τα προϊόντα μας αυτή την πανέμορφη κόκκινη χρωστική. Έλαντε που είναι επιβλαβής για τον ανθρώπινο οργανισμό και δημιουργεί σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, άσθμα, πονοκέφαλο, πρίξιμο ματιών και πρίξιμο γλώσσας. Άλλες ουσίες για ίδια χρήση, σκουαλένιο από το σηκώτι του Καρχαρία, αλαντοίνι από τα ούρα της Αγελάδας, αμπάρο από το λεπτό έντερο των Φαλαινών και συνεχίζει ο μακρύς κατάλογος των ουσιών που παίρνουμε, εκμεταλλευόμενοι το κάθε κύτταρο του σώματος των υπολείπων ζωικών πλασμάτων που έχουν την ατυχία να συγκατοικούμε στον ίδιο πλανήτη. Και λέω τα υπόλοιπα πλάσματα αυτού του πλανήτη, γιατί και ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο. Και ο άνθρωπος όμως έχει την ατυχία να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του πάρα πολλές φορές αυτοκαταστροφικά. Ακόμα και για τα ίδια τα παιδιά του. Ακόμα και αγέννητα μέσα στη μήτρα. Μια λοιπόν και πια έχουμε μάθει ότι η διατροφή είναι ο πιο σημαντικός παράγων του lifestyle, δηλαδή είναι ό,τι πιο σημαντικό, περισσότερο και από την άσκηση, τη λήψη ουσιών, καπνίσματος, αλκοόλ κτλ. Είναι αυτή που καθορίζει την υγεία μας, τόσο τη δική μας όσο και των παιδιών μας. Τις τελευταίες δεκαετίες παγκοσμίως, ο βιγκανισμός εξαπλώνεται όλο και περισσότερο, μια και ακολουθεί τη γνώση ότι η βίγκαν διατροφή μειώνει τις καρδιαγγειακές παθήσεις, το διαβήτη τύπου 2 και τον καρκίνο. Εδώ να κάνουμε ένα σχόλιο ότι κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες στην Αμερική μειώνουν τα ασφάλιστρα στους βίγκαν. Αν κάποιος είναι στην Αμερική, να το ξανασκεφτεί. Η vegan διατροφή, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντική όμως και στην κοίηση, διότι βοηθάει να διατηρήσουμε ικανοποιητικό σωματικό βάρος, χαμηλές τιμές χοληστερίνης και χαμηλότερη αρτηριακή πίεση. Άρα, μικρότερο κίνδυνο για μευτικά προβλήματα. Προεκλαμψία, εκλαμψία, όπως είπαμε και πριν, διαβήτη κοιήσεως, αυξημένο ποσοστό κεσαρικών τομών. Αυτό όμως που ίσως δεν γνωρίζει αρκετός κόσμος είναι ότι παρέχει μεγαλύτερη προστασία στα παιδιά μας από τοξικούς παράγοντες και μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης παιδιατρικών νόσων, αλλεργίες, άσθμα, διαβήτη, νευρολογικές παθήσεις, λαγόχυλο. Λαγόχυλο είναι σχιστίες στην υπερώα και στα χείλη. Κάποιες μορφές παιδικών καρκίνων, εγκεφαλική όγκη, έχουμε φοβερή έξαρση τελευταία, λευχαιμία, ρετινοβλάστομα, που είναι όγκη στον οφθαλμό. Εδώ έχω λίγες μόνο από τις πηγές, ενδεικτικά, που θα μπορούσαμε να έχουμε πάρα πολλές πηγές που πια συνηγορούν υπέρ όλων αυτών. Και θα ήθελα, κλείνοντας το κύριο θέμα αυτής της ομιλίας, να μιλήσω για ένα φωτεινό και οικείο παράδειγμα ελληνικής vegan οικογένειας. Είναι η οικογένεια που δημιούργησαν δύο εξέχουσες προσωπικότητες της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας. Η κυρία Αναστασία Ψηρίδη, πανεπιστημιακός, καθηγήτρια του Παντίου Πανεπιστημίου, πιστοποιημένη στη φυτική διατροφή από το E-Cornell, και ο κύριος Κωστής Τσαρπαλής, καρδιολόγος, απόφυτος Cambridge.
Ακολούθησαν δύο vegan εγκυμοσύνες εξ ολοκλήρου. Έκαναν δύο υγιέστατα παιδάκια, τα οποία τρέφονται αποκλειστικά με φυτική διατροφή. Λαμπρό παράδειγμα επίσης είναι και του καρδιοχειρουργού Ellsworth Wareham, που πέθανε το Δεκέμβριο του 2018 σε ηλικία 104 ετών, από 50 χρονών vegan, έκανε 12.000 επεμβάσεις και μέχρι τα 95 του βρισκόταν στο νοσοκομείο να βοηθάει και να εκπαιδεύει τους νεότερους συναδέλφους του. Μετά από όλα όσα είπαμε σήμερα, θέλω να πιστεύω ότι καταλάβαμε ότι δεν είναι ανάγκη, το κάνουμε κτήμα μας, ότι δεν είναι ανάγκη να καταναλώνουμε ζώα για να είμαστε υγιείς, ούτε να τα εκμεταλλευόμαστε για να μπορούμε να επιβιώσουμε. Δεν είναι, με την τεχνολογική πρόοδο που έχει επιτελεστεί, δεν είναι ανάγκη να φοράμε δερμάτινα παπούτσια για να μην είμαστε ξυπόλοιτοι. Τα δικά μου, για παράδειγμα, είναι αποφελό. Ούτε χρειάζεται να φοράμε γούνες και προβιές για να ζεσθενόμαστε. Και σαφέστατα όχι ζώα σε τσίρκο για τη διασκέδασή μας. Και όχι εχμαλωτισμένα ζώα σε ζωολογικούς κήπους και δελφινάρια για να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας πώς είναι τα δελφίνια και τα λιοντάρια. Σε τι κοινωνία επιλέγουμε να ζούμε? Σε μια κοινωνία όπου επικρατεί ο νόμος της ζούγκλας, όπου ο ισχυρότερος επιβάλλει τη θέλησή του, ή σε μια κοινωνία όπου ο δυνατότερος έχει την ευθύνη να προστατεύσει τον αδύναμο? Είμαι σίγουρη ότι περισσότεροι από εμάς θα θέλαμε να ζούμε σε μια κοινωνία όπου η υπευθυνότητα, η δύναμη να είναι συνώνυμη της υπευθυνότητας. Και ποιο είναι το πεπρωμένο μας, φύλακες ή καταστροφής αυτού του πλανήτη? Θέλουμε να καταδυναστεύουμε τον κόσμο που μας περιβάλλει ή να τον θεραπεύσουμε και να επουλώσουμε τις πληγές που οι προηγούμενες γενναίες δημιούργησαν? Είναι εν τέλει ο άνθρωπος κατάρα ή ευλογία? Σκεπτόμενοι όλα αυτά, θα ήθελα να σας πω ότι κανένας δεν πρέπει να επηρεαστεί από κάποιον άλλον και να του πει ότι αφού είσαι ένας, αφού αποφασίζεις μόνο εσύ, η γνώμη σου δεν μετράει και δεν έχεις δύναμη να κάνεις κάτι. Ο καθένας από μας είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του. Ας διαλέξει ο καθένας μας τι ζωή θέλει να ακολουθήσει και για την κάθε μέρα αυτής. Η ρίση λαϊκή ότι ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, ας σκεφτούμε ότι η βροχή ξεκινάει με μία μόνο σταγόνα. Και όταν εκατομμύρια σταγόνες πέσουν προς μία κατεύθυνση, φανταστείτε το αποτέλεσμα. Και επίσης να πούμε ότι όσο πιο ευάλωτο είναι το θύμα, τόσο πιο αποτρόπαιο είναι το έγκλημα. Είναι άρα κανείς εδώ μέσα που να πιστεύει ότι οι vegan είναι καλύτεροι άνθρωποι από τους άλλους? Φυσικά και όχι. Το να μην ασκείς βία όμως είναι καλύτερο από το να ασκείς. Μην προσπαθείς να γίνεις καλύτερος άνθρωπος από τους άλλους. Προσπάθησε να είσαι καλύτερος από αυτό που ήσουν εχθές. Αυτό το είπε ο Patrick Baboumian, vegan και strongman. Και κλείνοντας αυτή την ομιλία, θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους που με βοήθησαν να την πραγματοποιήσω. Όμως, στο τέλος σας έχω ένα ερώτημα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να το ακούσετε και θα ήθελα την προσοχή σας. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου τους διοργανωτές του Vegan Life Festival, 4 νέα άτομα με όραμα και δυναμισμό, την Κρυσταλίνα την Παραμύθι, την Έλλη τη Στούρνα, τον Πάνο το Χαλόφτη, που είχα συνέχεια επικοινωνία μαζί του, και τον Φραγκίσκο το Σακελαρίδη. Τους ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνανε να παρευρεθώ. Θα ήθελα όμως, σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την οικογένειά μου, που με ανέχτηκε όλο αυτό τον καιρό. Ανέχτηκε σχεδόν πλήρη απουσία μου από κοντά τους. Τον άντρα μου, Πέτρο Καπράλο, που
παρά τις διαφωνίες μας, με στηρίζει και ας με πειράζει με το πιπερά το χιούμορ του, που μου λέει ότι δεν είναι ανάγκη να κάνουμε κράτηση σε κάποιο εστιατόριο, γιατί όπου κι αν πάμε, εγώ θα βρω γρασίδι να βοσκήσω. Τους γιους μου, Σπύρο και Βασίλη, για την αμέριστη συμπαράστασή τους. Τη μητέρα μου, Ρουμπίνη, για τη διαρκή στήριξή της. Τη γραμματέα μου, Μαρία Χατζικωνσταντίνου, που 13 ολόκληρες ώρες μέσα σε μία μόνο μέρα συνεχούς εργασίας να γράψουμε την ομιλία. Βέβαια, κάναμε και ένα 8-ωρο διάλειμμα να πούμε τους ασθενείς μου και όλες τις υπόλοιπες μέρες είχαμε επιβαρημένο πρόγραμμα. 2 πολύ αγαπημένες και εξίσου τη μία τη γνωρίσατε ήδη, τη Νίκη τη Μαρτιμιανάκη και τη Δέσποινα τη Μαρσέλου, πλασματικά, που δίνω νου και σώμα της σε αυτό που κάνουν. Τις ευχαριστώ και τις αγαπώ πάρα πολύ. Με βοήθησαν πολύ με τις γνώσεις τους για να κάνω αυτή την παρουσίαση. Όλο το πλήθος βήκαν κόσμου που με στηρίζει με την παρουσία του και τις έγκυές μου, έχουμε εδώ μία πολύ αγαπημένη μου, την Ελπινίκη τη Χάγια, που με εμπιστεύονται, τους ασθενείς μου που με την αγάπη τους δίνουν δύναμη να συνεχίσω αυτό που κάνω και όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ και Σάββατο, μια τόσο ιδιαίτερη μέρα της εβδομάδας, μέρα ξεκούρασης αλλά και διασκέδασης. Παρόλα αυτά, το αφήσατε στην άκρη τη διασκέδασή σας και την ξεκούρασή σας για να έρθετε να ακούσετε αυτά εδώ που είπαμε σήμερα σε αυτό το αμφιθέατρο. Τέλος, θα ήθελα να σας υποβάλω ένα ερώτημα. Αυτό που έκανε και ο αγαπημένος μου ακαδημαϊκός Γκάρι Φρανσιόν, καθηγητής νομικής και φιλοσοφίας, 36 χρόνια vegan και ακόμα ζει, ναι, ζει ακόμα. Αν δεν είσαι vegan, έχω μία πολύ απλή ερώτηση για σένα. Γιατί όχι? Ευχαριστώ.